μόνο λέει δεν θα προσκυνήσουμε τον ερχόμενο αντίχριστο. Διότι αν είμαστε αλυσοδεμένοι, οι δαίμονες με την πρώτη μας οδηγήσουν στην προσκύνησή του. Δεν μπορεί να υπάρξει, λέει, αντίσταση, έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος. Γιατί ήδη είσαι αλυσοδεμένος. Εσωτερικά οι δαίμονες έχουν αλυσοδέσει. Σου έχουν αλυσοδέσει τη διάνοια, σου έχουν αλυσοδέσει την ψυχή, σου έχουν αλυσοδέσει το νου, σου έχουν αλυσοδέσει. Όλο σου το είναι. Τη θέλησή σου, όλα τα πάντα. Οπότε εύκολα θα σε σύρουν, λέει, και εξωτερικά. Έτσι έφταναν, λέει, και στο σημείο εκείνοι οι οποίοι πίστευαν ότι θα μαρτυρήσουν για τον Χριστό στα πρώτα χριστιανικά χρόνια και τελικά γινόντουσαν προδότες. Ενώ οδηγιόντουσαν προς το μαρτύριο, τελικά υποκύπτανε και θυσιάζαν στα είδωλα, προσκυνάγαν τα είδωλα. Γιατί ήταν αλυσοδεμένοι με τα πάθη τους. Και δεν μπορούσαν, λέει, στο τέλος να αντισταθούν και υπέκυπταν. Άρα απαραίτητο όμως, λέει, για να λυθούν τα χέρια μας από τα πάθη, να λυθεί ο άνθρωπος και η ψυχή μας από τα πάθη, μη ένα είναι το φάρμακο. Η εφαρμογή, η συνεχής και η καθημερινή, καθημερινός αγώνας για την εφαρμογή των εντολών του Χριστού, που δείχνει το μέγεθος αγάπης μας. Και εκεί, λέει, μετά έρχεται η Θεία Χάρις. Βλέποντας ο Θεός πλέον ότι αγωνίζεσαι να εφαρμόσεις, σου στέλνει, λέει, τη Θεία Χάρη, ως ενισχυτικό μετά. Ως ενισχυτικό. Και αρχίζει και σε ενισχύει. Και γι' αυτό ο Χριστός, θυμόσαστε, είπε στους μαθητές του, σας λέω, λέει, να κηρύξετε και στους υπολείπους ανθρώπους. Και τι τους είπε? Τηρήν πάντα όσα ενετιλάμει ημί. Τώρα, λέει, που φεύγω, να κηρύξετε σε όλο τον κόσμο και να τους πείτε να τηρούν πάντα όσα ενετιλάμει ημί. Από εκεί θα αποδεικνύουν και αυτοί ότι με αγαπάνε. Εάν εφαρμόζουν τα συντολάς μου. Άρα το αυτό ισχύει και σε εμάς. Ο άνθρωπος τώρα ο οποίος υποκύπτει στα πάθη του, αυτό που του δημιουργεί ο δαίμονας είναι λύθη. Λύθη του Θεού. Είναι το ακριβώς αντίθετο από ό,τι λέμε μνήμη Θεού. Πέφτει σε λύθη ο άνθρωπος. Ο εγκέφαλός του προσπαθεί το συνειδητό, το υποσυνείδητο να εκδιώξει το Θεό από μέσα. Προσπαθεί με τον τρόπο οι δαίμονες, όπως το ξέρουν, ταυτόχρονα του δημιουργούν λύθη του Θεού. Να μην θυμάται το Θεό. Ο οποίος Θεός μπορεί να τον ξυπνήσει και να τον αναστήσει. Και γι' αυτό προσπαθούν οι δαίμονες να δημιουργούν λύθη του Θεού. Και γι' αυτό εκεί πέρα πρέπει ο άνθρωπος να μνημονεύει συνέχεια του ονόματος του Θεού. Την ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώ με τον αμαρτωλό. Με συνειδητότητα της αμαρτωλότητός του. Ώστε να μην επιτύχει ο διάβολος να του δημιουργήσει και λύθη του Θεού. Έτσι φτάνουν όταν ένας μοναχός απομακρυνθεί από τη μονή και φύγει έξω από το μοναστήρι του. Μέσα στο μοναστήρι είχε όλες τις προϋποθέσεις να στηρίχθει. Βγαίνοντας όμως από την πόρτα, πώς πολλές φορές ο δαίμονας φτάνει στο σημείο και τον φέρνει, τον αποσχηματίζει και φτάνει μέχρι στο σημείο να πάει να παντρευτεί κιόλας. Πώς το δημιουργεί αυτό? Το έχει δημιουργήσει λύθη του Θεού. Δεν υπάρχει στη μνήμη ο Θεός. Έχει πέσει τα φόπετρα από πάνω. Τον έχει πνοτήσει ο δαίμονας. Τον έχει κοιμήσει πλέον τη συνείδησή του. Δεν υπάρχει μνήμη Θεού. Ο Θεός έχει πεθάνει. Πιστεύει ότι με μια εξομολόγηση που έκανε συγχωρέθηκε. Αυτό δεν συγχωρείται ποτέ. Είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Που έλαβε τη χάρη της υιοθεσίας και έγινε μοναχός ο άλλος. Είναι βλασφημία και του Αγίου Πνεύματος. Και η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος δεν συγχωρείται ούτε το νυν, ούτε το μέλλον αιώνα. Ποτέ δεν συγχωρείται. Άρα 1500 εξομολογήσεις να κάνεις,
δεν συγχωρείται. Πώς φτάνει όμως εκεί? Φτάνει ακριβώς διότι στην αρχή ο δαίμονας δεν του λέει ότι πού θα σε οδηγήσουν. Όταν περνάει την πόρτα μιας μονής ο μοναχός, δεν του λέει ο δαίμονας, ξέρεις εγώ που θα σε οδηγήσω. Αντιθέτως, του βάζουν στο μυαλό του ότι θα σε οδηγήσω σε πιο πνευματικό μοναστήρι, θα σε οδηγήσω σε καλύτερη πνευματικότητα, θα πας εκεί, θα γίνεις έτσι, θα γίνεις μεγάλος και τρανός. Το παίρνει το μοναστήρι. Και όταν το βγάλει αυτό το μοναστήρι, αρχίζει σιγά σιγά η συνείδηση να αμβλύνεται. Δεν υπάρχει συνέχεια η μνήμη του Θεού, γιατί θα πάει υποχρεωτικά σε διαμέρισμα να ζήσει. Υποχρεωτικά θα ζήσει μέσα σε ένα σπίτι με τους δικούς του. Αυτομάτως δεν υπάρχει όρθρος, δεν υπάρχει ο εσπερινός, δεν υπάρχουν οι ώρες, δεν υπάρχει παράκληση στην Παναγία, δεν υπάρχει παράκληση στους Αγίους, δεν υπάρχει το απόδειπνο, δεν υπάρχει αγρυπνία, δεν είναι σε ένα πρόγραμμα, αρχίζουν όλα και εξασθενούν. Εξασθένηση, 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 φυτρώνουν τα πάθη. Δεν εφαρμόζονται οι εντολές του Θεού, ως μοναχός που είναι, δεν τηρεί πλέον τον όρθρο του, τον εσπερινό του, την ακολουθία του, την αγρυπνία του, το απόδειπνό του. Και αυτά είναι εντολές του Θεού. Δεν τις ακολουθεί, τις αφήνει. Οπότε την άλλη φυτρώνουν τα πάθη. Και αρχίζουν οι δαίμονες να σε δένουν μετά. Όταν αρχίσει ο δαίμονας και σε δέσει, θα σου οδηγήσει εκεί που θέλει πλέον, αλυσοδεμένα. Και όταν σου οδηγήσει, είναι αργά, γιατί πλέον, και ούτε συνείδηση έχει πλέον. Και ούτε συνείδηση. Τι κάνεις. Γιατί βάζει πάνω μια ταφόπετρα που γράφει λίθη. Και έτσι αντί να έχεις μνήμη Θεού, έχεις ακριβώς λίθη Θεού, αναφέρουν οι Άγιοι Πατέρες. Είναι λοιπόν απαραίτητο ότι κανείς για να μπορέσει να αποκτήσει, να ξέρετε, και να ανέβει μέσα στην πνευματική ζωή και να προοδεύσει πνευματικά και να αποκτήσει αρετές, θα χρειάζεται εφαρμογή των εντολών του Θεού. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να αποκτήσει καμία αρετή, μα καμία αρετή δεν μπορεί να αποκτήσει, εάν δεν εφαρμόζει τις εντολές του Θεού. Οι αρετές έρχονται μάλλον μετά την εφαρμογή των εντολών του Θεού. Δεν μπορεί να υπάρχει δηλαδή άνθρωπος ο οποίος έχει μια καλή αρετή χωρίς να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Υπάρχει κάπου εφαρμογή εντολών του Θεού και έρχεται το αποτέλεσμα. Όπως δεν μπορεί να υπάρχει ένα ωραίο λουλούδι, δηλαδή το λουλούδι της καρδένιας. Αν δεν υπάρχει κάπου το φυτό, δεν βγαίνει μόνο του το ωραίο λουλούδι που μυρίζει. Υπάρχει κάπου ένα φυτό μέσα σε μια γλάστρα που βγάζει αυτό το λουλούδι. Έστω και αν το έκοψες εσύ και το έχεις στο ποτήρι σου και μυρίζει ωραία η καρδένια, το λουλούδι, αυτό προέρχεται από κάποιο φυτό όμως. Μόνο του η καρδένια, το λουλουδάκι δεν βγαίνει. Το ίδιο λένε οι Άγιοι μας, ότι δεν είναι δυνατόν να αποκτήσουμε καμία μα καμία αρετή, εάν δεν εφαρμόζουμε τις εντολές του Θεού. Και όσο ο άνθρωπος εφαρμόζει τις εντολές του Θεού, μειώνονται τα πάθη, αυξάνουν οι αρετές. Φυτρώνουν οι αρετές, λέει αμέσως. Άρα υπάρχει ένα στάδιο. Υπάρχει μια πορεία στην πνευματική ζωή του ανθρώπου. Αφενός μεν με την τήρηση των εντολών του Θεού αποδεικνύεται η αγάπη μας απέναντι στο Θεό. Μειώνονται τα πάθη, αλλά έρχεται και το αποτέλεσμα. Αυξάνουν οι αρετές στον άνθρωπο. Χρειάζεται λοιπόν για την πνευματική ζωή, είναι απαραίτητη η τήρηση των εντολών του Χριστού μας, όπου με προσοχή μετά, με αγώνα, χρειάζεται αγώνας, χρειάζεται προσοχή, προσευχή, αγώνας, θεία βοήθεια, δηλαδή είναι απαραίτητο μετά να έρθει η θεία ενίσχυση από πάνω, τότε θα αρχίσουν να πηγάζουν οι αρετές. Τότε βγαίνουν στον άνθρωπο οι αρετές. Και αν υποθέσουμε ότι
στην πνευματική μας ζωή. Η βάπτιση είναι η αρχή της πνευματικής μας ζωής, που ξεκινάει ο άνθρωπος. Και είναι η αρχή, ο πόλεμος κατά των παθών. Το τέλος ποιο είναι? Το τέλος είναι η θέωσης.